Μπρούνο Φελίπε, συρτά εκτελεσμένο στον στόχο η προσπάθεια, σε ετοιμότητα ο Κώστιτς στο 3. Και πάμε να δούμε τον εκτέλεση. Για να δούμε τώρα τον Γεβρέμοβιτς, πολύ αστοχό αυτό το εκτέλεση στο 4. Φάση με τον Λαμίνα βγάζει δεξιότερα, η μπαλιά σταματάει στον Μπασιρού Παπουλής. Βλέπει και δίνει μπάλα στον Μπρούνο Φελίπε, του έγινε φάουλ και αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μπρούνο Φελίπε μπαίνει στην περιοχή και έχει και χώρο ακόμα και για να τελειώσει και θα στείλει την μπάλα έξω από παρέμβαση όμως του Κώστιτς. Πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Ένωσης. Άφησαν τον διάδρομο στον Μπρούνο Φελίπε για να πάει μέχρι και το τελείωμα της φάσης. Του έκανε συστάσεις ο διαιτητής, με ενημερώνει η Ηλίας ο Πονηρός. Τώρα η εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα πάει προς τα έξω. Το σουτ του Χαραλάμπους, νέο κόρνερ. Επιμένει η Ομόνια, απειλεί από αριστερά με Μπρούνο Φελίπε ως μέχρι στιγμής η Ομόνια. Και εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά έξω από τον Μίλετιτς. Κίνησε την επιστροφή του στην άμυνα και βοήθησε με μια πάσα. Κάθεται για τον Ανσαριφάρτ, ωραία κράτησε την μπάλα και θα κάνει το τελείωμα. Επέμβαση Κώστιτς στο 18. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Καρίμ Ανσαριφάρτ. Και εκεί πάει μπάλα, κόβει αρχικά, ζητάει τώρα ο Λοΐζου, κάνει σέντρα. Δεν κατάφερε ο Μπρούνο και η ευκαιρία έκανε φτερά για την Ομόνια. Έχει χάσει ευκαιρίες η Ομόνια, έχει δύο-τρεις καλές στιγμές και μια πάρα πολύ καλή με τον Μπρούνο. Για να δούμε τώρα τον Παπουλή. Η μπάλα πέρασε έξω, αλλά από πόδι ποδοσφαιριστή της Ένωσης. Η κυρίως του Λοΐζου πάει για στην περιοχή, έστειλε την μπάλα, η κεφαλιά πήρε ύψος, ο Κώστιτς δεν ρίσκαρε σε καμία περίπτωση και μαζεύει ο Μπρούνο προτού η μπάλα περάσει εκτός. Λοΐζου, νέα σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, δύσκολη η προσπάθεια του Κώστιτς, βγάζει όμως την απόκρουση και η μπάλα είναι σε νέο κόρνερ, το 5ο για την Ομόνια. Ο Παπουλής, ο Λοΐζου, ο Παπουλής ξανά, η σέντρα του, υπάρχει πέσιμο του Μπρούνο στην περιοχή, πλάγιο λέει ο διαιτητής, να κατά πόσον υπήρξε χέρι στην περιοχή για την Ένωση. Αυτή εδώ είναι η φάση στην προσπάθεια του Κοτσόνη με τον Μπρούνο, σίγουρα θα περάσει στην εκτέλεση. Τελείω Μπρούνο, η μπάλα πάει εκεί που ο Μίλετιτς θα βάλει τον γκολ. Στο δεύτερο δοκάρι κάνει τελείωμα επιθετικού και μάλιστα κλάσης ο Νεμάνια Μίλετιτς, λύνει τον γόρδιο δεσμό στο 31ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ομόνια κυνήγησε τον γκολ σε σετ παιχνίδι, το βρίσκει όμως αποστημένη μπάλα με τον Μπρούνο Φελίπε να κάνει την εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, να φεύγει μόνος αφύλακτος ο Μίλετιτς και με σουτ, ωραίο μάλιστα σουτ στην κίνηση ο Νεμάνια Μίλετιτς, είναι αυτός που ουσιαστικά ανοίγει λογαριασμό με την φανέλα της Ομόνιας στο φετινό πρωτάθλημα. Φεύγει από πίσω, κανείς δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ότι έρχεται με ορμή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το Ομόνια Ένωση 1-0 στο 31ο λεπτό. Νεμάνια Μίλετιτς. Λαμί. Η πάσα πάει στον Ρουσά, μένει κάτω το σημαίακι, ο Παναγία Λάι τώρα υψώνεται για offside. Σωστά άφησε ο βοηθός στο παιχνίδι να εξελιχθεί. Σωστή απόφαση εδώ για offside, αλλά σωστά άφησε και το παιχνίδι να εξελιχθεί, γιατί έτσι κι αλλιώς αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα τον κόλο δεν θα μετρούσε. Λοΐζου για τον Ανσαριφάρτ, δεν κατάλαβε ότι είναι ελεύθερος, βρήκε όμως τρόπο, έκανε το σούτ, μπάλα κόντραρε Μπρούνο Φελίπε. Θα πάει για το γύρισμα, η μπάλα περνά και πάει κόρνερ, υπάρχει υπόδειξη offside όμως. Εκτιμώ στον Ανσαριφάρτ. Εδώ νομίζω ότι δύσκολη φάση, θέλει γραμμές εδώ για να είμαστε απόλυτοι. Και όταν τελείωσε έδειξε την, μάλλον σήκωσε το σημαίακι πάνω. Ο Παπουλής τώρα ανοίγει παιχνίδι προς το μέρος του Μπρούνο. Για βοήθεια είναι και ο Λέτσιακς, Ανσαριφάρτ. Μπρούνο Φελίπε στην περιοχή, είναι υπέροχο τον γκολ της Ομόνιας. Σε δημιουργία και εκτέλεση, Ανσαριφάρτ και Μπρούνο Φελίπε συνεργάζονται άψογα για να έρθει ο τελευταίος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σε χρόνους καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνια αυξάνει τον δείκτη του σκορ σε 2 γκολ διαφορά από την Ένωση.
Πραγματικά σε πολύ μικρό χώρο η συνεργασία των δύο, το κατέβασμα και το τελείωμα ήταν ιδανικό από τον Μπρούνο Φελίπε. Η Ομόνια προηγείται με 2-0 της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και νομίζω ότι αυτό το γκολ δίνει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην Ομόνια ανώπιση του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ πραγματικά πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και η πάσα του Ανσαριφάρ, το οποίος πέραν από το να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, εδώ μας δείχνει, μάλλον επιβεβαιώνει αρκετά πράγματα που ξέρουμε ότι έχει στο ρεπερτόριό του. Και ο Φελίπε κάνει το 2-0. Είναι στο σημείο που να φτάσει στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Να δούμε εδώ τον Παπουλή που έκανε εξαιρετική κίνηση και πήγε στην περιοχή. Τελείωσε την φάση μόνος του στο 53. Είδε όμως τον Κώστιτς να του λέει όχι. Κατάφερε να κρατήσει μπάλα. Ο Παπουλής υπέροχα πέρασε. Και αυτός ανάμεσα σε 2-3-2 τώρα. Η Ομόνια είναι μπροστά με τον Παπουλή. Έδωσε στον Ανσαριφάρτ. Κόβει την μπάλα. Τελειώνει με γκολ. 3-0 η Ομόνια στο 57 με Καρίμ Ανσαριφάρτ. Θεωρώ ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που με την απόδοσή του μέχρι τώρα παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου για την Ομόνια. Γιατί και στο δεύτερο γκολ με ωραία πάσα βρήκε τον Μπρούνο Φελίπε για να γίνει το 2-0. Και εδώ με άψογο στυλ, κατέβασμα, κόψιμο και τελείωμα δίνει αυτό που είπε και ο Βόρης λίγο νωρίτερα. Διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ομόνιας. Είναι λογικό ψάχνοντας η Ένωση τον γκολ να βρει χώρους η Ομόνια. Βρήκε πριν με τον Παπουλή, τώρα ξανά. Να το εδώ το γκολ. Με υπέροχο τρόπο ξεκίνησε αυτή η φάση με τον Παπουλή να δίνει στον Ανσαριφάρ και το τελείωμά του πολύ πολύ όμορφο για να γίνει το Ομόνια Ένωση 3-0 στο 57. Assist και γκολ ο Ανσαριφάρ. Assist και γκολ ο Ανσαριφάρ. Και τώρα είναι ελεύθερος ο Μάθιους θα έλεγα, αλλά έψαξε με μια ωραία μπαλιά τον Ζαχαρίου και τον βρήκε. Ζαχαρίου μπαίνει στην περιοχή, πάει για το τελείωμα, το κάνει και βρήκε τον Κακουλή που είναι offside, αλλά η κουβέντα όλη για τον Ζαχαρίου ήταν να μην βρει κανένα και να πάει στα δίχτυα. Κατσάρης για τον Ρουσιά. Ανοίγει παιχνίδι για το Λαμί. Στην περιοχή ο Μιχαήλοβιτς, ο Διαβαρά ήταν, με συγχωρείτε. Έκοψε ο Παναγή, μένει μπροστά η Ένωση, το γύρισμα, η ευκαιρία με τον Διαβαρά τώρα που πήγε για το σούτ, δεν τα κατάφερε. Την μπαλά προσπαθούν οι της Ομόνιας με Ντίσκερουτ. Ανέβηκε ο Λέτσιαξ και του πέρασε την μπαλά. Η σέντρα του πέρασε, η ευκαιρία 4-0 με Μάθιους ή Ζαχαρίου, για να δούμε. Ζαχαρίου θα χρηστεί και αυτό σκόρερ στο 78 λεπτό. Δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της Ομόνιας, στην οποία είχαν συμμετοχή δύο από τις πέντε αλλαγές του Λένον, γιατί η πάσα του Ντίσκερουτ προς το μέρος του Λέτσιαξ ξεκλειδώνει ουσιαστικά για ακόμα μια φορά την άμυνα της Ένωσης και η σέντρα του αρχηγού της Ομόνιας εδώ ξανά πως κατεβάζει και σεντράρει, δεν υπάρχει κανένα offside, στέλνει την μπάλα προς την εστία και αφού χτυπήσει και στον Κώστιτς θα καταλήξει στο πλεκτό για να γίνει το Ομόνια 4-1-0 με Παναγιώτη Ζαχαρίου να εγγράφεται και αυτός. Εδώ είναι η φάση και όντως αυτό εξετάστηκε για τον Κακουλή, όπως σωστά ανέφερε ο Βόρης, αλλά ήταν σε κανονική θέση και έτσι παρά την κίνηση που έκανε η μπάλα πέρασε και ο Λάγκ που έμεινε ψηλά. Η πάσα του Λέτσιαξ για τον Πάρκερ ήταν σε θέση offside, λέει ο βοηθός. Στο 84 εδώ ο Μπράντον Πάρκερ. Μια φάση η οποία δύσκολη, αλλά φαίνεται, αν μπορούμε να διακρίνουμε από τις γραμμές του γηπέδου, να είναι ελάχιστα πιο μπροστά ο Μπάρκερ. Και εντάξει, για την Ένωση. Εδώ έγινε λάθος και πάει μπροστά η Ένωση με το Ρουσιά. Να θέλει να τελειώσει, αλλά να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Παναγή. Κάνει μεγάλη ευκαιρία η Ένωση στο 89.